το 5% και το 6%. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι είχαμε αύξηση της συμμετοχής των ξένων στη συγκεκριμένη δημοπρασία, καθώς το ποσοστό τους ανέρχεται στο 37% του συνολικού ποσού. Είναι προφανές ότι αυτό μαρτυρά εμπιστοσύνη των ξένων στη χώρα μας, αλλά και την διαρκώς ανακτόμενη αξιοπιστία μας διεθνώς. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα είναι ότι εμείς αποκλείουμε αναδιάρθρωση του χρέους. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, και αυτό είναι το έργο μας, να τηρούμε απαρέγκλητα τους στόχους μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι όσο τηρούμε τους στόχους μας, ό,τι και να δημοσιεύεται, όποια δημόσια συζήτηση να γίνεται για την κρίση στην Ελλάδα, φαίνεται ότι αυτή η τήρηση είναι αυτή που αποδίδει κιόλας. Στο μεταξύ, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο αναρριχήθηκε στα ποσοστά του Οκτωβρίου και το 5,2%. Την ίδια ώρα, τα σπρέτς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τον Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου να δηλώνει στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ότι η κρίση στην Ευρωζώνη είναι συστημικού χαρακτήρα. Ο αναπληρωτής υπεύθυνος οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Αϊκούρας άσκησε κριτική στο κόστος της έκδοσης των εντόκων γραμματείων, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερο υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, τόνισε σχετικά με τον πληθωρισμό ότι το 5,2% δίνει τη χαριστική βολή στο λαό. Μήνυμα συνεργασίας και ενότητας για το καλό της Θεσσαλονίκης έστειλαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο. Δύο έξυπνοι άνθρωποι σε μια πόλη με τεράστια προβλήματα. Μία επιλογή έχουμε: να συνεργαστούμε. Να βαδίσουμε ενωμένοι σε κλίμα συνένεσης, αλληλεγγύης και ενότητας. Έχουμε την ίδια χημεία και από τα λίγα που ανταλλάξαμε, συμφωνούμε σε όλα, είπε ο Περιφερειάρχης μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μπουτάρη, που έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρόσθεσε πως η συνεργασία με τον κύριο Ψωμιάδη θα είναι συστηματική. Παρόλη την ιδεολογική μας διαφορά, έχουμε έναν κοινό παρονομαστή που είναι ισχυρότερος από όλους. Αγαπάμε την πόλη μας, ανέφερε ο κύριος Μπουτάρης. Σε ερώτηση για την πάταξη του παρεμπορίου, ο κύριος Μπουτάρης δήλωσε πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Ενώ για τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης και την απόφαση της ΕΝΑΤΗΣ ΔΟΗ θα προχωρήσει σε κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας και συμπλήρωσε πως θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Την αλλαγή χάραξη τη γραμμή του μετρό που κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι αρμόδιοι. Η κατασκευάστρια εταιρεία προτείνει η κυρία γραμμή να εκτείνεται από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Μίκρα και να καταργηθούν οι σχεδιαζόμενοι σταθμοί στι περιοχέ τη Οδού Βούλγαρη και στην Ελβετία. Το θέμα συζητείται με του αρμόδιου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε χρηματοδοτεί το έργο, ενώ σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη Μαγκριώτη, η τροποποίηση στοχεύει σε μια ορθολογική ανάπτυξη τη γραμμή. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στη μία το μεσημέρι της Τρίτης, προκειμένου να τον ενημερώσει για όλα τα τρέχοντα θέματα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα της οικονομίας, αλλά και ο απολογισμός του πρόσφατου ταξιδιού του πρωθυπουργού στο Ερζερούμ και των συνομιλιών με τον Τούρκο πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν. Ελληνοτουρκικών θεμάτων αλλά και τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας στην Ευρώπη ενημέρωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Ο Γιώργος Παπανδρέου συζήτησε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για μια μισή περίπου ώρα και τον ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της Ελλάδας στην πρόταση της έκδοσης του Ευρωομολόγου. Ο πρωθυπουργός τόνισε εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου ότι η Ελλάδα συμβάλλει θετικά στη σταθερότητα και ανάπτυξη της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη σαφή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός στο Ερζερούμ σχετικά με τις υπερπτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Παπανδρέου επεσήμανε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Ο Κάρολος Παπούλιας τόνισε επίσης την ανάγκη βοήθειας των αδύναμων για να απαντήσει ο πρωθυπουργός ότι η βασική προσπάθεια της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Πώς πήγε το Ερζερούμ? Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια μεγαλύτερης προσέγγισης με τις γνωστές δυσκολίες και προκλήσεις, τα χρόνια ζητήματα τα οποία βέβαια σκέφτησα, αλλά νομίζω με κοινή βούληση. Αλλά ήσασταν σαφείς. Ακριβώς. Στο λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιήσατε. Πολύ σωστά. Νομίζω είναι το καλύτερο για να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Και καθαρές κυβερνήσεις. Και να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε μάχη και στο επίπεδο το ευρωπαϊκό για την οικονομία της Ευρώπης και την η πρωτοβουλία σας προσπαθεί. Και η πρωτοβουλία τα ευρωομόλογα. Πιστεύω ότι
Έχει απήχηση στάχη στο Νότο. Πια έχει ανοίξει συζήτηση για μια πιο ουσιαστική διακυβέρνηση οικονομική στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο θα συμβάλλει και πολύ και στην σταθερότητα και θα βοηθήσει και την Ελλάδα. Θα μας βοηθήσει εμάς να κάνουμε και τις αλλαγές για ένα κράτος δικαίου, διότι πιστεύω ότι αυτό είναι που ζητάει ο ελληνικός λαός. Ένα κράτος ευνομίας, δικαιοσύνης, που όλοι συνεισφέρουν με τις δυνατότητές τους, με ισότιμο τρόπο, και πραγματικά να είναι μια πορεία ανάπτυξης για τη χώρα. Και μια βοήθεια για τους αδύναμους. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η βασική μας προσπάθεια, να βοηθήσουμε το κράτος πρόνοιας, το οποίο και αυτό ήταν ανοργάνωτο, χαόδες, πελατειακό. Είναι μέσα στις, όχι υποχρεώσεις μας, αλλά και μέσα στους βασικούς στόχους, μαζί με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Και ξέρω, κύριε Πρόεδρε, τα στηρίζετε και πολύ και εσείς αυτά. Πολύ. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε και εμείς θετικά, αποφασιστικά, σε μια σταθερότητα αλλά και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση, όπως με την πρότασή μας για τα ευρωομόλογα, αλλά και την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Τουρκία, όπου χαράσουμε μια νέα πορεία, εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας, στόχος μας να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα και βεβαίως συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Τέλος βεβαίως, κοινός μας στόχος όλων των Ελλήνων είναι να διαμορφώσουμε το 2011 με τις μεγάλες αλλαγές που προωθούμε μια κοινωνία ευνομούμενη, δικαιοσύνης, ασφάλειας και να μπούμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Και πιστεύω ότι μαζί θα τα βγάλουμε πέρα. Μήνυμα αντίστασης, συμπεριτέρω συρρήκνωση των εισοδημάτων των οικονομικά αδυνάμων. Την ώρα που οι οικονομικά ισχυροί αυξάνουν πέρμετρα τα κέρδη τους, έστειλαν την Κυριακή χιλιάδες πολίτες που άνοιξαν τις μπάρες σε πολλά διόδια σε όλη τη χώρα. Διαμαρτυρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των διοδίων με αποφάσεις της κυβέρνησης για δρόμους οι οποίοι είτε είναι κακοφτιαγμένοι είτε δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί. Οι πολίτες με σύνθημα «Η εθνική δρόμη είναι δημόσια περιουσία, σπρώξτε την μπάρα, μην πληρώνει κι εσύ», αλλά και που έγραφαν «Δεν πληρώνουμε την κρίση τους» και όχι διόδια, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πανελλήνιου Συντονιστικού των Επιτροπών Αγώνα, κατοίκων πολιτών εργαζομένων ενάντια στα διόδια και συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη τέτοιου είδους κινητοποίηση. Άνοιξαν τις μπάρες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζονται οι αλλαγές για το νέο Λύκειο που μελετάει η κυβέρνηση και οι οποίες θα ισχύσουν για όλα τα σχολεία της χώρας. Στο Λύκειο δεν θα υπάρξει πιλωτική περίοδος, αφού προβλέπεται μείωση μαθημάτων, πιθανότητα στα 8 από τα 14 που είναι σήμερα, η οποία θα πρέπει να ισχύσει ταυτόχρονα για όλους. Αντιθέτως, στα δημοτικά και τα γυμνάσια οι αλλαγές θα εφαρμοστούν πιλωτικά. Σύμφωνα με το Βήμα, η άποψη στην οποία φαίνεται να καταλήγει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι η αντικατάσταση των 5 επιστημονικών πεδίων που υπάρχουν σήμερα από δύο τύπους γενικών λυκείων, το πρακτικό, θετικές επιστήμες, και θεωρητικό, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι κλήσεις του κάθε μαθητή θα ανοιχνεύονται και θα καλλιεργούνται μέσα από τα μαθήματα επιλογής που θα διαλέγει. Τέλος του 45 λεπτού μαθήματος στα σχολεία και διδασκαλία που θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία των νέων ορολόγιων προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν πιλωτικά σε δημοτικά και γυμνάσια από τη νέα χρονιά. Στο εξής, οι μαθητές θα αντιμετωπίζονται στην τάξη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Παράλληλα, έχουν οριστεί 8 νέες ομάδες μαθημάτων βάσει των οποίων θα στηθεί το πρόγραμμα των σχολείων. Να μείνουμε στην παιδεία, καθώς την αφαίρεση της ιστορίας από τον κορμό της υποχρεωτικής διδασκαλίας στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου και τη μετατροπή τόσο αυτής όσο και των θρησκευτικών σε μαθήματα επιλογής, προτείνει το Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στο νέο Λύκειο. Πρόταση που, εάν υλοποιηθεί, αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση μεταξύ άλλων και της Εκκλησίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας και την τελική μέχρι στιγμής πρόταση του Υπουργείου, το μάθημα εντάσσεται σε μια ομάδα μαθημάτων κάτω από την ονομασία Αρχαιογνωσία, ενώ η διδασκαλία της περιορίζεται στην αρχαία ιστορία και την ιστορία των ιδεών. Η ιστορία της Ευρώπης εντάσσεται στην ομάδα των κοινωνικών επιστημών. Η νεότερη ιστορία δεν υπάρχει στο πρόγραμμα, ενώ στην πρώτη Λυκείου η ιστορία παραμένει υποχρεωτικό μάθημα με 3 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα.
Μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου θα διαρκέσουν φέτος οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες αρχίζουν επίσημα το Σάββατο 15 Ιανουαρίου. Και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του, προτείνει τα μέλη του να τηρήσουν τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου. Επισημαίνει δε πως, εάν διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή παραπλάνηση των καταναλωτών, οι ποινές και τα πρόστιμα είναι βαρύτατα. Ταυτόχρονα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αναφέρει πως η διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης. Στην περίπτωση όμως που μία επιχείρηση προχωρήσει σε εκπτώσεις, τότε πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τους καταναλωτές και η κάθε παροχή της οφείλει να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία οικονομικά, ποιοτικά και ποσοτικά. Ως παράδειγμα, ο ΕΣΤ επισημαίνει πως εάν οι αναγγελίες εκπτώσεων είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, είτε ως προς το ποσοστό τους, είτε ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων, ακόμη και αν έχουν οποιαδήποτε μορφή απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.